Γεια σας παιχταράδες μου, Παύλος εδώ για Παβάν Gamings, κλασικά, και αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα νέο game, ένα νέο MOBA, το Paragon. Είναι ακόμα σε beta, δοκιμαστική δηλαδή version. Πάμε να δούμε, είναι πρώτο μου match, let's do this. Λοιπόν, έχω πάει 3 level, έχω κάνει και ένα αρχικό deck, για να εξηγήσω καταρχάς. Δεν υπάρχει shop με items, όπως π.χ. στο LoL ή στην Dota. Ξεκλειδώνουμε κάρτες και ξεκλειδώνουμε και gems. Έτσι, τα οποία αναλόγως, ξέρω εγώ π.χ. πώς είναι τα runes στο LoL. Έτσι, υπάρχουν και εδώ gems, τα οποία ουσιαστικά είναι τα αντίστοιχα. Π.χ. ξέρω εγώ critical damage, health regen, ούτω καθεξής. Λοιπόν, εγώ κάνω ένα πρόχειρο deck τώρα με κάποιες κάρτες που ξεκλείδωσα στην αρχή. Πάμε να σας το δείξω μία στα μπαμ. Έχω κάνει ουσιαστικά για tank είναι. Λοιπόν, να το κάνουμε edit. Εδώ κάτω αριστερά βλέπετε γράφει τα gems που έχουμε βάλει. Έτσι. Έχω βάλει αυτά εδώ. Το πρώτο 20% λιγότερο damage για τα επόμενα 3 second. Ουσιαστικά όλα passive. Εδώ, critical hits, consume them dead. Δηλαδή, μόλις σκοτώνω ένα minion ή ένα αντίπαλο, χιλάρι. Armor aura, αυτό τώρα κατεβάζει μείον 12 armor στους αντιπάλους και ανεβάζει συν 12 στους allies. Εδώ στα carry, έτσι, δεν πάει ξέρω εγώ 12 συν 12, 24 κτλ. Και εδώ, ruthless spells, συν 1% damage, ability damage. Για κάθε 10% μείον health του αντιπάλου. Ωραία. Και εδώ overpowered spells. Τα spells κάνουν 20% πλέον damage, αλλά κοστίζουν συν 30% mana. Αυτά στα μπαμ, τα gems που βάλει και μετά εδώ. Εδώ είναι το deck μας. Έτσι, μπορούμε να βάλουμε, βλέπετε εδώ πάνω που γράφει, το λιγότερο 3 κάρτες, το max 12. Λοιπόν, αυτές τώρα οι κάρτες προφανώς είναι και skills, δηλαδή πιστεύω στην πορεία τα αγοράζουμε. Δηλαδή καθώς ανεβαίνουμε level και μαζεύουμε gold, πρέπει να αγοράζουμε π.χ. health points ή agility points και ούτω καθεξής, για να μπορούμε να εφαρμόσουμε μια κάρτα. Έτσι, έχουν εντύπωση ότι για τώρα θα μπορούμε να βάζουμε μόνο 3 κάρτες. Δεν ξέρω αν στην πορεία όσο ανεβούμε level θα μπορούμε να κάνουμε equip παραπάνω κάρτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Να σας δείξω εδώ στα μπαμ. Έχω βάλει, βλέπετε, wealthy, 8 bonus gold κάθε 10 δεύτερα. Και όταν είμαστε εκτός combat πάει 16 gold. Μετά η επόμενη κάρτα, 12 bonus damage σε minions και κτίρια. Έτσι. Και αν είναι ranged μειώνεται σε 8. 30 health gen σε διάστημα 30 second κάθε φορά που μας χτυπάει κάποιος αντιπάλος. Flame of Zetsin, 400 true damage σε ένα neutral, ξέρετε, δηλαδή jungle π.χ. ή ένα minion του αντιπάλου, και το damage ανεβαίνει λέει κατά 100 με κάθε φορά που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, και λέει cultivate, κάθε φορά που πάμε να την ανεβάσουμε level, το κόστος της μειώνεται κατά 500 G. Sun speed λοιπόν, συν 8% MS, και κάθε φορά που χτυπάμε ή μας χτυπάνε, αυτό μειώνεται κατά 4%. Επόμενη κάρτα, growth totem, 0,75% power και 20 max health κάθε λεπτό. Έτσι, αυτό δεν έχει όριο, μπορεί να στακάρει ξέρω εγώ όσες φορές να είναι. Και επίσης και αυτό, κάθε φορά που το αγοράζουμε στην επόμενη αγορά πάει μείον 500. Giant Slayer, 2,5 bonus damage σε targets που έχουν παραπάνω ζωή από εμάς. Έτσι, και αναλόγως το κατά πόσο ζωή παραπάνω έχουν σε αντίθεση με εμάς, τόσο πιο πολλά damage κάνει. Vital Waters, κάθε heal effects που καστάρουμε ή λαμβάνουμε
αυξάνεται κατά 10%. Μετά, Coursing Zephyr, ουσιαστικά κάνει debuff στον εαυτό μας και δίνει 30% move speed για 1,5 δεύτερο. Κομπλέ. Thunder Cleaver, 120% basic attack damage στα nearby units, δηλαδή είτε είναι minions, είτε είναι neutral, είτε ξέρω εγώ enemy hero, ανεβαίνει το damage. Μετά, Trapper, αυτή είναι epic. Εντάξει, αυτή τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο να την πάρουμε στο game, έτσι. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι αναλόγως και το rarity της κάρτας θα θέλει και παραπάνω πόντους. Ξέρω εγώ, δηλαδή μπορεί να μην καταφέρουμε και να την πάρουμε ποτέ, για παράδειγμα. Δεν ξέρω τι έχω βάλει τώρα. Θα δούμε στην πορεία. Και μετά πάμε. Τελευταία κάρτα, Unbroken Spirit. Έτσι, βλέπετε τα stats που δίνει, 10 power, 360 max health, συν 30 ability armor. Και μας λέει passive, 2,5% max health regenerate ανά δευτερόλεπτο για 4 δεύτερα όταν χωνόμαστε μέσα σε creeps. Να το πω στην απλή λαϊκή, έτσι, όταν τρώμε spells π.χ. hard ground control, δηλαδή που προσπαθούν να μας κοντρολιάρουν π.χ. slow, hex, όλα αυτά, έτσι, όταν έχουμε πολλά spell effects τέτοιου είδους, αυτή η passive ενεργοποιείται. Λοιπόν, τελειώνουμε με το deck, είδατε τα gems, μην καθυστερούμε άλλο. Finalize, save and exit. Λοιπόν, πάμε play. Πάμε παιδες να δούμε ένα δοκιμαστικό. Πάω πάλι solo. Θα πάρουμε τον ήρωά μας, εννοείται. Customize. Βλέπουμε εδώ τα skins. Challenger. Λοιπόν, μ' αρέσει έτσι. Λοιπόν, αυτό το game, έτσι, αυτό το match είναι ουσιαστικά με AI, έτσι, AI, παύλα, μποτάκια. Γιατί, παιδιά, προσπάθησα 3 φορές να κάνω να βρω match και δεν, ο ένας δεν πάτησε accept, ο άλλος δεν πάτησε lock, ξέρω εγώ τι. Περίμενα κανένα δεκάλεπτο. Οπότε πάμε με AI αντίπαλο. Αλλά και πάλι ουσιαστικά θα δείτε το game πώς είναι, το στυλ του, έτσι, τα γραφικά, gameplay κτλ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ μας έχει κάποια decks προτινόμενα. Εγώ θα πάω με αυτό που λοιπόν. Ωραία. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι, έτσι έχουμε 1000. Λοιπόν, πρέπει να δω για ποια θα πάμε πρώτα. Λοιπόν, αυτές εδώ οι κάρτες είναι μόνο με gold, βλέπετε. 3.000, 4.500 εδώ. Θέλουμε ένα vitality point για να την κάνουμε equip. Εδώ θέλουμε ένα agility. Πάλι λέγοντας. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιες θα κάνω. Λοιπόν, 3 agility points και 9 vitality. Λοιπόν, εδώ η epic. Λοιπόν, πάμε για αρχή να παίξουμε και θα τα φτιάξουμε μετά αυτά. Εντάξει, βλέπετε τα γραφικά, έτσι.
Τα γραφικά είναι, τι να λέμε τώρα, Unreal Engine, Epic Games, δεν χρειάζεται περαιτέρω περιγραφή. Είναι σαν να είμαστε σε καμιά πίστα του Unreal Tournament, ξέρω εγώ. Τέτοια φάση. Μάλιστα. Υποτίθεται θα έπρεπε να ήμουν να... Τέλος πάντων, πάω στο άλλο lane. Έτσι, βλέπετε τα γραφικά. Συγκεκριμένη πίστα λέγεται Monolith. Και αλλιώς Μονόλιθος. Συγγνώμη, ωραία, γιατί είμαστε... Λοιπόν, το πρώτο σκύλο όπως βλέπετε είναι σε στυλ σαν το Whirlwind του Garen, έτσι. Να πω ότι αν κρατάτε το κλικ πατημένο βαράει από μόνος του, έτσι, δηλαδή άμα το πατάτε πολύ γρήγορα συνεχόμενα αυτό δεν βοηθάει, δεν έχει καμία διαφορά, δηλαδή το attack speed είναι το ίδιο και αναλόγως το πως το φτιάχνουμε στην πορεία με κάρτες και τα λοιπά, ξέρω εγώ, και gems. Τι λέει, θα πέσω τώρα? Παιδιά, εντάξει. Regen δεν βλέπω, αλλά εντάξει. Αυτά τα tower ξέρω εγώ είναι από το 2700 κάτι. Έτσι, αυτά είναι τα turret του μέλλοντος. Τώρα θα πέσω, παιδιά. Μου ήρθαν τα μποτάκια από πίσω. Πάμε να recall. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το Flame of Jekin είναι σαν το Smite στο LOL, έτσι. Σαν το Smite skill, αλλά... Λοιπόν, πάμε... Πάμε για το Growth και μετά να πάμε για το Demolitionist. Ωραία. Και πάρουμε κάτι για
Speed damage με 50%. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε να κάνουμε equip την Epic. Θέλουμε 8K και 4K, θέλουμε 12K, παιδιά. Δεν ξέρω πού θα τα βρούμε. Ας πάμε πρώτα με το Vitality. Δεν ξέρω καν αν θα προλάβουμε να τα βγάλουμε αυτά τα 12K μέχρι να λήξει το game, αλλά εντάξει. Μπορούμε, ξέρω εγώ, να φαρμάρουμε και λίγο jungle για να πάρουμε κανένα G. Και ο Θεός βοηθός. Ναι, βέβαια έχουμε jungler εδώ, βλέπετε. Ο jungler κάνει τη δουλειά του. Τρώει το jungle. Οπότε δεν θα... Τι έχουμε εδώ? Α. Όλο το πανηγύρι mid. Έτσι. Ωραία. Spend gold. Εγώ γιατί κάνω βόλτες δεν ξέρω, πάμε. Αυτή είναι η Κάτα ή η Φιώρα, μία από τις δύο είναι. Έτσι κάθε φορά που ανεβαίνουμε level ακούμε και την ατάκα. Your skill rises. Οπα, οπα, οπα. Λοιπόν. Πάμε ντου από παντού. Εντάξει παιδιά, τα φωνητικά είναι απλά απίστευτα, έτσι. Φανταστείτε να έχετε ένα τούμπανο σε τυχείων και να ακούτε τα φωνητικά έτσι όπως θα έχουν κάνει στο game. Epic και Unreal και ό,τι λέει ο κουπάς. Εντάξει, έχουν φτάσει στο κόρη ήδη. Πάει αυτό το tower. Υπέροχα.
και ήθελε η Epic. Που είναι οι κάρτες μας. Με το chip βλέπουμε τις κάρτες. Ναι, για να κάνουμε modify πρέπει να πάμε base. Πάμε μια base. Λοιπόν, θέλουμε... Δεν προλάβαμε, εντάξει. I will proceed to my reward. Thank you very much. Λοιπόν, βλέπετε παιδιά, κλασικά εδώ, στατιστικά, εδώ πόσα τζίβει όλο καθένα, skills, items, παύλα, κάρτες, μπλα μπλα. Είδατε έτσι ότι δεν πρόλαβα να βάλω την Epic, έτσι, ακριβώς για τον λόγο που σας είπα ότι θέλει πολλά κάπα, έτσι, ένα κάπα ίσον, ένα health, agility, intellect point. Αυτή την Epic κάρτα προφανώς θα μπορούσα να την βάλω πιο εύκολα είτε σε ένα match που θα κρατούσε πολλή ώρα, ώστε να είχα το χρόνο να προλάβω να βγάλω τα απαραίτητα κάπα, έτσι για να πάρω τα points να την κάνω equip, ή αλλιώς αν έκανα equip άλλες κάρτες που να, ήταν, να κάνω focus μόνο σε coin generate, έτσι, δηλαδή πιο πολλά G, ίσως και έτσι να προλάβω πιο γρήγορα να μαζέψω τα G και να την έκανα equip. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ένα κάπα XP, 3,8 κάπα rep, 7 stars. Continue. Λοιπόν, βλέπετε εδώ με τα stars. Λοιπόν, ωραία. Βλέπετε εδώ το chest. Έτσι, όσο πιο πολλά αστέρια μαζεύουμε, ανεβαίνει. Και όσο ανεβαίνει η level, προφανώς το loot που θα πάρουμε θα είναι καλύτερο. Αυτά, λοιπόν. Εννοείται ότι το game έχει και microtransactions, δεν το ζητάω, δηλαδή βλέπετε. Purchase, μπλα μπλα. Εδώ. Αλλά δεν θα δώσουμε βάση αυτό, έτσι. Το βίντεο ήταν καθαρά και μόνο για να δούμε και αυτό το MOBA. Να σας πω την αλήθεια, η πρώτη μου εντύπωση έτσι από το ένα match που παίξαμε δεν μου κάνει τόσο αίσθηση, έτσι, δηλαδή από την άποψη ότι είναι λίγο απλοϊκό. Θέλω να πω, ας πούμε, ότι σε LOL και σε Dota το action είναι πιο fast paced, έτσι, δηλαδή, και το υπάρχουν item, έτσι, θα μου πεις, εντάξει ρε φίλε, έτσι έχεις συνηθίσει τώρα, επειδή έπαιζες και LOL και Dota και έχεις συνηθίσει στο να αγοράζεις items, να κρατάρεις items. Οι κάρτες είναι ένα new addition, έτσι, new addition, ας πούμε, έτσι. Αλλά παιδιά, για να κλείσω, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έγινε, που βγαίνουν MOBA σε first person, έτσι, δηλαδή full 3D graphs, όχι απλά top down και τέτοια. Έτσι, είναι, πώς να σου πω, βλέπετε το gaming εξελίσσεται συνεχώς, έτσι, εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε, props στην Epic Games, έτσι. Σεβασμός στην Epic Games, μας έχει φέρει και άλλα τόσα Fortnite, τα ξαναλέω, Fortnite, Unreal Tournament, μπλα μπλα, τόσα τούμπανα games με τέτοιες γραφικούρες. Και φυσικά, για όσους δεν το γνωρίζουν, που προφανώς περισσότερο το ξέρετε, το Overwatch, έτσι, έχει βασιστεί σε Unreal Engine. Οπότε, γι' αυτό το λόγο respect. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το Paragon,
έτσι, όπως σας είπα, είναι ακόμα σε open beta. Μπείτε, δοκιμάστε το και εσείς. Πιστεύω θα σας αρέσει. Στην πορεία που θα φτιαχτεί πιο καλά, πιστεύω θα έχει πολύ φάση. Αυτά. Αν θέλετε και άλλο βιντεάκι με Paragon, περιμένω σχόλια στο comment section. Τι σας άρεσε, τι όχι στο game. Και see you on the next video. Από μένα, adios, ciao, ciao.